Η Σοφία Μουτίδου. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Η Σοφία Κουρτίδου. Και η Κρυσταλία σας καλωσορίζουν στο The Booth. Αυτό είναι το καλύτερο που είδαμε χθες. Αγοράκι σήμερα. Έχω ένα θεματάκι και δεν ξέρω πώς να το πω στην κοπέλα μου. Η φίλη της με ενοχλεί λίγο σεξουαλικά. Χαϊδέματα. Ψιλοστήγκομαι, δεν ξέρω, νιώθω αμηχανία. Στο κόβεις εκείνη την ώρα, την ξεφτιλίζεις. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Πριν το κάνεις, να έχεις ενημερώσει την κοπέλα σου. Λέει, δεν είναι του γούστου μου. Αν ήταν του γούστου μου, αυτό δεν θα ήταν πρόβλημα. Λέει, ο χαρακτήρας της, η εμφάνισή της, είπε το χαρακτήρα για ξεκάρφημα ναι. Κοινωνικό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ πέρα συντονισμένοι στο Open και παρακολουθούμε το booth και τις εξελίξεις οι οποίες γίνονται. Γιατί, παιδιά μου, σήμερα έχω χάσει τα λόγια μου. Διότι σήμερα είναι μια μέρα μεγάλη, είναι μια μέρα διαφορετική από τις άλλες. Η Σοφία Μουτίδου κάνει στροφή στην καριέρα της και από σήμερα ασχολείται με το modeling. Και θα το χειροκροτήσω. Μόλις έβγαλα ένα διαγωνισμό στο Instagram, ψέματα ναι. Λέω, δεν είναι διαγωνισμός. Έβγαλε μια φωτογραφία και λέω, J. Low, Vanna Barba και την Καρμπή. Συμπλήρωσε εσύ. Ναι, ναι. Vanna Barba, δεν υπάρχει αυτό. Vanna Barba, λέει από πάνω. Θέλω να μου εξηγήσεις. Με, με τα σωστά εξτέ. Πάρα πολύ ωραία, σπάνε. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει αυτό που πούμε. Και τη Γιάννα που τα χτένισε και τη Βάζο που με έβαψε. Το γιοφύρι Τσάρτας. Αχ, Στέλιο, Στέλιο. Γιάννα, Βάζο. Ελπίζω να μην σε χρειαστώ ποτέ. Αλλά συνεργείο λόγω. Παρακαλώ. Τούβλα. Ναι. Ναι. Αχ, ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Νάτι, εμφανίστηκε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, αγάπη μου. Πώς σε λένε? Με λένε Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Πόσο χρονών είσαι? 50. Και τι σε απασχολεί? Δεν θα το λέγα ότι ακριβώς με απασχολεί, αλλά τέλος πάντων, να σας πω. Ναι. Πριν 20 χρόνια περίπου, περίμενε, σου είχα σχέση με γυναίκες. Ναι. Ήμουνα δηλαδή ομοφυλόφιλη. Mm-hmm. Για να το πω και ξεκάθαρα. Ναι. Κάποια στιγμή η ζήλια, η τσακωμή με κούρασαν. Mm-hmm. Και σταμάτησα. Έφτιαξα τη ζωή μου, παντρεύτηκα, κάναμε παιδάκι. Mm-hmm. Είμαστε 20 χρόνια τώρα παντρεμένοι. Ναι. Κάνουμε και δύο πάρα πολύ δύσκολες δουλειές. Ναι. Το θέμα τώρα ποιο είναι και πήρα εγώ τηλέφωνο. Για πες μας. Εδώ και ένα χρόνο περίπου με ελκύει η κολλητή μου. Mm-hmm. Η σχέση που έκανες με τον άντρα σου. Ναι. Μου λες, έφτιαξε τη ζωή σου. Τον ήθελες? Εννοείται. Δεν ήταν κάτι δηλαδή που το έκανε απλά για να κάνει οικογένεια. Με τρέλα. Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα θεωρείς ότι έχεις χάσει το ενδιαφέρον σου για, το, για τον άντρα σου. Πού εντοπίζεις εσύ ότι είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή? Αυτό που είπες, το πρώτο. Ναι, γιατί για να ενδιαφέρεσαι για κάποιον άλλον, δεν παίζει ρόλο το φίλο, αν είναι η φίλη σου ή ένας φίλος σου, είναι το ότι ενδιαφέρεσαι για έναν άλλο άνθρωπο. Άρα λοιπόν σίγουρα έχει δημιουργηθεί το κενό για να στραφείς κάπου αλλού. Ακριβώς. Τι σκέφτεσαι να κάνεις, το ερώτημα σου ποιο είναι? Το θέμα μου είναι ότι θέλω να της το πω. Άρα ας απασχολεί πρώτα να το πεις στη φίλη σου και όχι στον άντρα σου, από ό,τι βλέπω. Ορίστε. Σε απασχολεί πρώτα λοιπόν να το πεις στη φίλη σου και όχι στον άντρα σου, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, υποτίθεται ότι είμαστε κολλητές και υπάρχει μία μεταξύ μας. Mm-hmm. Ωραία, κοίταξε να δεις. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς. Πρώτα απ' όλα απέναντι στον εαυτό μας και κατ' επέκταση απέναντι στους άλλους.
Αν πιστεύεις ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι για το άτομο αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να το πεις και στο άτομο, αλλά και στον άντρα σου, ο οποίος είναι και αυτός ο άμεσα ενδιαφέρομος. Ο άντρας σου γνωρίζει για το παρελθόν σου? Φυσικά. Mm-hmm. Ωραία, νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνεις μια κουβέντα. Και για το τώρα ξέρει. Τι εννοείς? Ότι ενδιαφέρομαι για την κολλητή μου. Παιδιά, εκεί που πάμε να κλείσουμε το τηλέφωνο μας, ρίχνετε τη βόμβα, χειροβομβίδα, κύριο. Η Πινελόπη έχει φρικάρει από τη βλέπω. Όχι. Αγάπη μου, κανείς δεν φρικάρει. Απλά μας τα λέτε ένα-ένα. Δηλαδή, μισό λεπτό. Άρα ο άντρας σου γνωρίζει ότι εσύ θέλεις τη φίλη σου. Ναι. Και δεν έχει πρόβλημα με αυτό από ό,τι καταλαβαίνω. Ω, κάνετε μεγάλο λάθος. Μα κάτσε, δεν μου τα λες, γι' αυτό πες θα μου να προλάβουμε. Τι σου είπε? Έχει γίνει μεγάλο θέμα με αυτό. Οκ. Έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Άρα ο άντρας σου ζηλεύει προφανώς. Εσύ το παραδέχτηκες όμως για να μου λες ότι το ξέρει. Αρρωστημένα. Ωραία. Και γιατί δεν χωρίζεις με τον άντρα σου? Γιατί δεν θέλω. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι αυτό που λέει ο λαός, πως το λέει, θέλουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Είναι απλό. Ακριβώς. Το πλάνο ποιο είναι? Μένεις με τον άντρα σου γιατί δεν θες να χωρίσεις, αλλά θες να τα φτιάξεις και με τη φίλη σου παράλληλα. Ναι. Τέλεια. Θα πάρω την έγκριση από τα κορίτσια. Μείνε στην οθόνη σου για να δούμε αν θα πάρεις πιστοποιητικό. Σε ευχαριστούμε πολύ που κάνετε. Ευχαριστώ και εγώ. Είστε υπέροχη, ρε παιδί. Είναι φαταούλα. Φαταούλα. Ούλα φατα. Φαταούλα. Δεν το είχα σκεφτεί ότι είναι φαταούλα. Ναι, καλό. Τώρα που το και το κομμάτι ούλα. Ποιο είναι αυτό που ταιριάζει? Δεν το είχα δει ποτέ. Ποιο? Είναι το με απάτησε με την κολλητή μου, αλλά τον απάτησα με την κολλητή μου. Έχει και συνέχεια, θα το πω. Εντάξει, σε λίγο. Μωρό μου, αυτό το παιδί. Μιλάμε για ποιότητα. Πόσο μπερδεμένο. Γιατί δεν σχέζει γι' αυτό? Κάτσε καλέ εδώ πέρα να δούμε την πλάκα μας. Σοφία, για πείτε. Όχι, όχι, θέλω να δω αν θα πάρουμε εγκρίσεις. Τι? Δίνουμε την έγκριση. Εγώ τη δίνω. Για ποιο πράγμα? Από την καρδιά μου, γιατί το είπε στον άντρα. Το είπε στον άντρα. Έχω σκοτωθεί, λέει. Εντάξει, γι' αυτό τι περίμενε, δεν θα γύρναγε. Κάποια στιγμή θα γύρναγε πάλι στα παλιά. Λοιπόν, είναι η κολλητή, είναι γνωστή. Δεν έχουμε να φοβηθούμε. Την ξέρουμε. Έτσι. Θα βαρεθεί και με αυτήν η Μαρία, την άκουσα εγώ. Παίρνει τηλέφωνο τώρα. Προσκλαδίτσο σύντροφός μου, ενώ είμαι στην εκπομπή. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, με αποδιοργάνωσε αυτή η έλλειψη συντροφικότητας. Να της το δώσουμε, ναι. Που είπε στον άντρα. Το δίνουμε αυτό. Ναι, πάρα πολύ. Ναι, καλά. Ναι. Να σου πω γενικά, στο δίνω. Στο δίνω γιατί έκανες οικογένεια, γιατί θέλεις να κάνεις παιδί, γιατί βαρέθηκες την γκρίνια, γιατί τα δοκίμασες όλα στη ζωή. Στο δίνω με τρέλα. Γιατί μου αρέσουν οι άνθρωποι που τα δοκιμάζουν όλα σε αυτή τη ζωή. Αυτό λίγο που με ανατριχιάζει είναι το γεγονός ότι θα όλα δικά σου. Ναι, να τριχιάζει. Ναι, να τριχιάζει, ρε φίλε. Ναι, γιατί. Για λέει ότι εγώ δεν σχολιάζω καθόλου σεξουαλική προτίμηση. Το αντίθετο. Ναι. Δηλαδή. Αλλά που τα θέλει και τα δύο. Αυτό λίγο με ανατριχιάζει, το ξαναλέω. Γι' αυτό είπα εγώ ότι δεν μας αφορά αν είναι η φίλη της ή ο φίλος της. Είναι το ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος. Αλλά θέλει και. Τα θέλει όλα. Οπότε εκεί πρέπει να κάτσεις λίγο να κάνεις την δική σου ενδοσκόπηση και να πεις τι θα θυσιάσω, γιατί αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να το χάσω. Ακόμα το μεταξύ δεν ξέρει καν αν η φίλη της θα ανταποκριθεί ή όχι. Αυτό είναι ένα ζήτημα, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να φρικάρει και να της πει. Μα εγώ δεν. Γιατί δεν ξέρουμε. Ξέρει ή δεν ξέρει. Είναι σαν να έχει την εικόνα ότι μπορεί και να. Μου είπε ότι και ξέρει η φίλη. Ναι, ναι, ναι. Και μπορεί να ψιλοτζινάβει κιόλας. Και εγώ αυτό κατάλαβα, Σοφία. Ότι παίζει και να. Εντάξει, έχω καταλάβει ότι αυτά τα μαλλιά με δεσμεύουν. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι τώρα γιατί όλες οι ωραίες είναι άκαμπτες. Τι είναι? Γιατί άκαμπτες. Γιατί είσαι πιο στημένος. Ενώ εγώ δεν θέλω να με. Καταλαβες. Το μαλλιά αυτό δεν είναι στημένο. Κοίτα λίγο. Δεν μπορώ έτσι να γυρίσω. Δεν της δώσαμε λύση τώρα της γυναίκας. Παρακαλώ πολύ. Είμαι η Πινελόπη. Ποιος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, παρακαλώ. Ναι. Γεια. Γεια σας! Τι κάνεις? Καλά, εσείς? Πώς σε λένε? Μαργαρίτα. Γεια σου, Μαργαρίτα μου. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 22 στα 23. Ναι. Και τι θέλεις από μας? Θα ήθελα να πω το πρόβλημα της σχέσης μου. Είναι πρόβλημα, δεν λύνεται δηλαδή? Δεν ξέρω. Βασικά την άποψή σας θέλω. Για πες, γιατί εμείς εδώ στο booth λέμε ότι τα προβλήματα δεν έχουν λύσει, αλλά τα θέματα έχουν, οπότε να το πούμε θέμα. Ναι. Για δώστε. Καταρχάς να πω ότι είστε όλες υπέροχες. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ πολύ να αφήνετε και ένα ευρώ κάθε φορά που το λέτε αυτό. Θα ήμασταν πλούσιες τώρα. Να είμαι πλούσιες από εδώ. Λοιπόν, ήμουνα με ένα παιδί 10 μήνες, μέναμε μαζί. Ναι. Έχουμε χωρίσει αρκετές φορές. Στους 10 μήνες? Ναι. Πόσες δηλαδή? 5-6. Α, μια φορά το δίμηνο. Ναι. Okay. Και μετά τους 5 μήνες μέναμε χωριστά, ο καθένας σπίτι του. Ναι.
Λοιπόν, το παιδί είναι 35 χρονών και έχει δύο παιδάκια. Και έχει φύγει τώρα για Γερμανία. Ναι. Είμαστε χωρισμένοι τώρα. Ναι. Και γενικά σε όλη μας... Τα παιδιά πού είναι? Τα παιδιά, το ένα είναι στην Πάτρα και το άλλο εδώ. Είναι από δύο διαφορετικές γυναίκες. Οκ, okay, θέλω να πω ότι είναι μαζί του στη Γερμανία. Όχι, 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 όχι. Okay. Λοιπόν, σε όλη μας τη σχέση, το παιδί αυτό δεν με πίστευε. Ότι? Για τα συναισθήματά μου, οτιδήποτε δηλαδή και αν του έλεγα, δεν με πίστευε. Γιατί? Δεν ξέρω, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Δεν είναι δικό σου πρόβλημα, δικό του είναι. Ναι, και σκέφτομαι τώρα εγώ να τον ακολουθήσω μαζί του στη Γερμανία. Όχι, ξεκάθαρα. Ναι. Και καλά ώστε να το αποδείξω ότι λέω αλήθεια. Όχι, αγάπη μου, όχι, όχι. Γιατί αυτό πρέπει να το λύσει αυτός μόνος του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από ό,τι ακούει, δεν τον ξέρω, έτσι. Ναι. Με αυτά που μου λες, μου δώσες αρκετές πληροφορίες, η αλήθεια είναι, σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ναι. Εμένα δεν εξετάζω το γεγονός ότι έχει κάνει δύο παιδιά με δύο διαφορετικές γυναίκες και ναι. Παρόλα αυτά φεύγει στη Γερμανία, δηλαδή τα παιδιά του μένουν εδώ, μεγαλώνουν εδώ, ερήμην του και όλα αυτά. Έφευγε για να έχει οικονομική άνεση ώστε Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι έχει μια σχέση με μια γυναίκα πάνω από 10 χρόνια μικρότερη του και παρόλα αυτά τσακώνεται μαζί της μία φορά το μήνα και ναι. Υπάρχει αυτό το παρελθόν. Δηλαδή, τις σχέσεις τις κάνουμε για να περνάμε ωραία. Ναι. Όχι να τσακωνόμαστε. Δηλαδή, αν μου έλεγες ότι μέσα στους 10 μήνες έχετε τσακωθεί δύο φορές, θα σου έλεγα φυσιολογικό. Αλλά να τσακώνεσαι κάθε μήνα και μετά να μένεις μαζί και τελικά να φεύγει και λίγο βαριέμαι. Δηλαδή, λίγο βαριέμαι για τις 23. Δεν έχεις κανένα λόγο να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, αν δεν το λύσει ο ίδιος. Δεν ξέρω γιατί τσακώνεστε, αλλά αν λόγω δεν λόγω ζήλιας. Όχι, μακριά. Είναι πολύ καλά στη Γερμανία. Ας τον. Μα το θέμα είναι ότι εγώ τον θέλω. Εσύ μπορεί να τον θες, αλλά άμα όλα αυτά που μου λες είναι αρνητικά. Ναι. Δηλαδή, είναι όχι απλά αρνητικά, είναι no-no. Ωραία. Μάλιστα. Είμαι σίγουρη ότι... θα καταλάβεις μεγαλώνοντας κάποια στιγμή που θα γυρνάς πίσω ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται για καλό. Γιατί, ξέρεις, η ζωή, το σύμπαν, εσύ, οι σχέσεις μας δίνουν σημάδια για το τι είναι καλό να συμβαίνει και τι αποτρεπτικό. Όλο αυτό είναι αποτρεπτικό. Αυτό είναι το θέμα, ότι όσες φορές και αν έχουμε χωρίσει, πάλι είμαστε κοντά. Δηλαδή, είμαστε τόσο ίδιοι σαν άνθρωποι που τρομάζω που μοιάζουμε τόσο πολύ. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Εμένα μου λέει κάτι το περνάω, δεν περνάω καλά. Δηλαδή, είμαι ερωτευμένη με έναν άνθρωπο που συνέχεια δεν με πιστεύει και συνέχεια τσακωνόμαστε και φεύγει και κουράζομαι πάρα πολύ. Εγώ δεν θέλω καθόλου. Τώρα, αν θες εσύ, πήγαινε. Αλλά δεν ξέρω γιατί με πήρες τηλέφωνο. Πάνε, πάνε. Εντάξει, απλά την άποψή σας ήθελα. Εντάξει, Μαργαρίτα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Μείνε λίγο στο δέκτη σου, γιατί τα κορίτσια μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη από μένα. Εντάξει. Εγώ λέω να πάει. Πάνε. Γεια σας. Πάνε. Πάνε στη Γερμανία. Πάνε. Εμείς το λέμε πάνω. Πάνε, πάνε. Ναι. Με δεν κοτρελαίνω. Πάνε στη Γερμανία. Αυτό θα έχει ένα παιδί στην Πάτρα, αυτό. Ένα στα Τρίκαλα. Και ένα στη Γερμανία. Ναι. Πολύ σίγουρα. Θα χωρίζει μαζί σου και στη Γερμανία κάθε μήνα. Είσαι στη Γερμανία, βάζ, αους λέντα, μπαδά, στην πελά. Δεν θα ξέρεις τι σου γίνεται. Εδώ τουλάχιστον χωρίζει. Είσαι σε ασφαλές περιβάλλον. Αλλά είσαι να γυρίσει κάτω από την κυβέρνηση Μέρκελ. Πήγαινε να χωρίζει. Αχτούγκ, αχτούγκ. Αχτούγκ, αχτούγκ, 999. Αχ, δεν μπορεί να γίνει όλη τη μέρα. Θα σου λένε, εγώ με βρίσκω. Και θα είσαι εκεί πέρα. Και θα είσαι και μακριά. Μοιάζουμε. Πάνε. Και θα λες εσύ τώρα που πήγες. Εσύ θα λες τώρα που πήγες, θα τα φας τα μούτρα και θα λες σάιζα μετά. Καταλαβαίνεις. Θα λες τώρα τι ήρθα εγώ εδώ πέρα. Μα το θέμα δεν είναι ρε παιδιά. Αν ήθελε να πάει και να χωρίσουν, ας πήγαινε τέλος πάντων. Εν γνώση της. Εν γνώση ότι ναι, μπορεί να χωρίσει, να βρει μια άλλη τύχη εκεί πέρα. Καλύτερη. Όμως το ζήτημα είναι ότι λέει να πάω για να του αποδείξω. Εγώ εκεί στάθηκα. Ναι, αλλά μετά όμως την πήρε πίσω και είπε: τον θέλω, μοιάζουμε. Τρομάζουμε το πόσο ίδιοι είμαστε. Τι ίδιοι είστε, ούτε δύο παιδιά έχεις, ούτε έχεις από άλλο γάμα από το καθένα. Ούτε σε άλλη χώρα πας και είσαι σταθερή. Δεν είστε ίδιοι. Μα ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που συνεχίζει μια κοπέλα να ακολουθεί ένα αγόρι ή ένα αγόρι. Συνήθως οι κοπέλες το κάνουμε αυτό. Είναι για να του αποδείξουμε ότι εμείς είμαστε οι μοναδικές. Εμείς θα τον αλλάξουμε. Εμείς. Όλο αυτό που μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλο μετά και γίνεται. Χωρίς λόγο. Ναι, κοίταξε αυτό. Να δεις. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να βρούμε τι είναι αυτό που θέλουμε πραγματικά. Γιατί εδώ αυτό το μπέρδεμα γίνεται. Και το άκουγα προχθές, το είπε ο Ξενάκης, ότι το λέει τέλος πάντων κάποιος στο εξωτερικό. Θα το βρω και θα σας το πω. Που λέει ότι είμαι αυτό που νομίζω ότι νομίζεις ότι είμαι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι τρελό. Η κοπέλα τώρα έχει μπερδευτεί και λέει να πάω για να το αποδείξω, αλλά όχι, και τελικά είμαστε ήδη και νομίζω ότι και εγώ θέλω αυτό που δεν θέλω. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό.
Είναι συγκλονιστικό. Έχετε σκεφτεί ποτέ παλιές σας σχέσεις που νομίζατε ότι ήταν ο ιδανικός, ο ένας, που πόσο ταιριάζαμε πόσο... και πόσο γελάμε σήμερα πόσο μετά από 20 χρόνια. Σας έχει τύχει ποτέ? Τι εννοείς? Να σκεφτείς ρε παιδί μου ότι στο παρελθόν είχα μία σχέση που την είχα εξειδανικεύσει και τελικά καμία σχέση με το... Όχι, όλες ήταν φανταστικές. Όλες. Πινελόπη, δεν σου κάνω πλάκα. Αλήθεια. Δεν έχω σχέση στην οποία να πω τι έκανα. Μήπως θα βλέπει χαρτιά που λέει, δεν ξέρω αυτό το μαλλί. Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Αυτές οι δύο έχουν κουρευτεί, εμείς θα κάνουμε. Μήπως θα βλέπει. Α, δεν ξέρω. Και η Σοφία κουρεύτηκε. Πότε? Εγώ κουρεύομαι, αλλά δεν φαίνεται. Είναι τόσο πολύ που δεν φαίνεται ποτέ. Δεν μιλάω, μιλάω για αλλαγή. Όπως και να έχει. Εγώ κουρεύτηκα πολύ. Αν στείλετε μήνυμα στο 14999, μπορείτε να πάρετε αυτό το IGO, να πάτε μέχρι τη Γερμανία να γυρίσετε. Μια χαρά και μέσα στην πόλη και έξω από την πόλη και μακρινά ταξίδια και όλα μπορείτε να τα κάνετε. Αυτό είναι το δώρο μας για σήμερα. Δεν ξέρω πότε κληρώνει. Πότε κληρώνει η Bluetooth? Κυριακή. Την Κυριακή. Τόσο γρήγορα. Ναι. Παιδιά, βιαστείτε. Κυριακή. Πάμε σε break και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Μην ξεχνάτε να τηλεφωνείτε στο. Παιδιά, κόλλησα. 2-11-2-12-2-13-0. Να μας λέτε τα δικά σας τα ωραία για να μπορούμε να φτιάχνουμε αυτή την εκπομπή όσο καλύτερα γίνεται. Πάμε και επιστρέφουμε. Η μισή δεν θέλει. Ναι, ναι, ναι. Ενώ εγώ τώρα που κουρεύτηκα, Σοφία, τώρα που είμαι πιο ανάλαφρη. Εγώ όταν έμεινα, όταν ήταν να γεννήσω, τα κόψα αγορέ. Γουλή νόμιζα, τα ξύρισα όλα. Τα πήρα. Φοβόμουν τη λοχεία και ότι θα έχω νεύρα και θα ζεσταίνομαι. Ήταν χειρότερα από ό,τι πιστεύω. Βγάζει, φεύγει όλη η θηλυκότητα. Είναι αγορέ ξαφνικά με τη λοχεία, όλα. Είμαι πολύ σεξι. Και με κοντά, και με κοντά μαλλιά χαλιά. Τώρα σου έρχεται να δει πόσο σεξι θα είσαι σε λίγε μέρε. Εντάξει, θα είναι πολύ σούπερ. Καλά, αυτή είναι πάντα σημαντική κατάσταση. Πάρα πολύ. Πιστεύετε. Αχ, 2-11-12-13-0. Και καλησπέρα σας. Καλησπέρα, μορφούλες. Καλησπέρα και σε εσάς. Τι κάνετε. Καλά είμαστε εσείς. Είμαι καλά. Το όνομά σας. Με ένα πόνο, Κρυσταλία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι η Έλενα. Γεια σου, Έλενα. Και είμαι 45 χρονών. Λοιπόν, ενώ ξέρω, έχω ένα πρόβλημα. Εγώ δεν συμφωνώ με την Πινελόπη. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα έχει τη λύση του, άσχετα αν η λύση δεν μας αρέσει ή όχι. Εγώ τη λύση στο πρόβλημά μου την ξέρω, γιατί το δικό μου το πρόβλημα είναι άσπρο μαύρο. Απλά πήρα γιατί, όπως είσαι Πινελόπη εσύ τώρα, απλά πήρα γιατί ήθελα να ακούσω τη δικιά σας την άποψη, μία άλλη γνώμη τέλος πάντων. Πες μας, λοιπόν, γι' αυτό είμαστε εδώ. Οκ, κορίτσια μου. Λοιπόν, είμαι εδώ και 2,5 χρόνια με έναν κύριο. Είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα. Είναι χωρισμένος εδώ και 20 χρόνια και έχει δύο μεγάλα παιδιά. Ξεκίνησε μια σχέση. Δεν ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, αλλά ήταν το κλικ και από τους δύο από την πρώτη στιγμή. Τέλεια. Ξεκίνησε μια σχέση. Στους δύο μήνες μου λέει χωρίζουμε. Ο λόγος είχε πει τότε ότι ήθελε να τα βρει με την πρώην γυναίκα του. Okay. Εντάξει, δεν το έφαγα, ήξερα ότι ήταν ψέμα και το επιβεβαίωσα μετά. Θέλεις να μας πεις ή δεν έχει σημασία για την ιστορία? Όχι, δεν το συζητήσαμε καν ποιος ήταν ο λόγος. Ο χωρισμός κράτησε 15 μέρες και μετά με την παρουσία τη δικιά μου και με την διεκδίκηση τη δικιά μου ξανά ήμασταν μαζί. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίστηκε για έναν 1,5 χρόνο η σχέση. Βέβαια, εγώ έμεινα Θεσσαλονίκη, αυτός σε άλλον νομό, γιατί η δουλειά του ήταν εκεί, έτσι γνωριστήκαμε. Και πήγαινα το χειμώνα που δεν δούλευα, πήγαινα και έμενα μαζί του. Δηλαδή, συζούσαμε το χειμώνα και το καλοκαίρι όταν δούλευα εκεί, ζούσαμε μαζί. Okay. Μετά από 1,5 χρόνο περίπου, σταματάει τη δουλειά του, παρετείται, έρχεται Θεσσαλονίκη, μένει με τη μητέρα του και γυρνάει και μου λέει: χωρίζουμε. Με τον ίδιο πανομοιότυπο τρόπο όπως και την προηγούμενη φορά, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά δεν μου είπε το λόγο. Δεν έχω μάθει λόγο. Ναι. Ο χωρισμός κράτησε 3 μήνες. Ξανά η δικιά μου η παρουσία αισθητή, ξανά να τον διεκδικήσω εγώ, έτσι αλλιώς. Ναι. Ξανά ήμασταν μαζί. Τα βρίσκουμε και με το που τα βρίσκουμε ξεκινάει το lockdown. Οπότε καταλαβαίνετε ήταν η κατάσταση λίγο δύσκολη. Με την λήξη του lockdown έχω ένα πρόβλημα υγείας, πρέπει να κάνω μια επέμβαση
κάνω επέμβαση, μου στέκεται σε όλο αυτό. Και τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι βρισκόμαστε στο μήνα μία φορά. Έλενα, είναι ένας άνθρωπος, ορίστε. Σε διακόπτω. Επειδή ξεκίνησες από την αρχή, από τον πρώτο χωρισμό να λες ότι εγώ δεν τον πίστεψα, έχεις κάποια στοιχεία ότι όντως σου λέει ψέματα και ότι όντως δεν χωρίζεται για τους λόγους που μπορεί να σου αναφέρει? Δηλαδή, εσύ έχετε, υπάρχει στοιχειώδης εμπιστοσύνη μεταξύ σας, και εσύ για ποιους λόγους θες να είσαι πάλι μαζί του, παρόλο που τον βλέπεις ότι κάποιες φορές δυσκολεύεται και ότι υπάρχουν θέματα? Τι θεωρείς ότι συμβαίνει? Στοιχειώδης εμπιστοσύνη υπάρχει. Ναι. Αλλά τώρα τι γίνεται? Είναι ένας άνθρωπος μοναχικός, του αρέσει η μοναξιά του, είναι ένας άνθρωπος πολύ εσωστρεφής, ένας άνθρωπος πολύ δύσκολος, το οποίο το παραδείχεται και η μητέρα του, γιατί με τη μητέρα του μιλάμε και τα λοιπά και κάνουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτόνομος, ανεξάρτητος, δεν θα σου πει τίποτε. Άρα μήπως δυσκολεύετε στη δέσμευσή σας, μήπως δηλαδή φοβάται στην πίεση, όπου, στην όποια πίεση μπορεί να έχει μία δέσμευση, αυτό Ναι. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά το θέμα είναι το εξής. Να γιατί φτάσω πρέπει, στο πρέπει τώρα. Να ολοκληρώσουμε, μπράβο. Να φτάσω στο τώρα και να πω ότι έχει εδώ και μία εβδομάδα τώρα που δεν απαντάει στα τηλέφωνα. Αυτό είναι μήνυμα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Αυτό είναι μήνυμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι πάλι του μπήκε στο μυαλό και προφανώς θέλει να το τελειώσει. Το θέμα είναι το εξής, ότι εγώ δεν θέλω να το τελειώσω γιατί τον θέλω στη ζωή μου και τον αγαπάω. Από την άλλη όμως με έχει κουράσει όλο αυτό το ψυχοφθόρο τρεις και λίγο, χωρίς να υπάρχει λόγος, γιατί Έλενα, δεν υπάρχει ουσιαστικά λόγος. Έλενα μου, επειδή τελειώνει, έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Ναι, μόνο το αυτό γνωρίζω. Θα σου πω ότι είναι πολύ κουραστική όλη αυτή η διαδικασία που περνάς τόσο καιρό. Και είσαι πάρα πολύ νέα ακόμα για να είσαι συνέχεια μπρος πίσω με έναν άνθρωπο. Πρέπει να σε κλείσω. Άκουσέ μας μόνο, εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Σας ευχαριστώ. Καλά, καλή συνέχεια. Φιλάκια. Να καλά, φιλιά. Το θέμα είναι ότι θα αφήσει πάλι τα χρόνια να περνάνε, γιατί μπορεί να ξαναείνε μαζί. Αλλά... και όλη αυτή η διαδικασία να συνεχίζει μέχρι κάποια στιγμή να πει δεν πάει άλλο. Και τότε θα λέει ναι, αλλά μέσα στην ηλικία πώς θα προχωρήσω. Και... Αχ, βρέλε, να μπορεί να μην συμφωνεί μαζί μου για το πρόβλημα και το θέμα και τα πράγματα ότι είναι άσπρο μαύρο, αλλά έχω πει και κάτι που δεν το έχω πει εγώ. Το έχει πει ο Αϊνστάιν και το λέμε όλη την ώρα, το λέμε και το ξαναλέμε. Το έχει πει ο Αϊνστάιν. Το έχει πει. Ακούστε, με στείλανε ένα άρθρο. Τι και μου είπανε. Ότι δεν το άνοιξα, βαρέθηκα. Λέει, αυτό που λέτε για τον Αϊνστάιν, δεν το είπε ο Αϊνστάιν. Καλά. Τι λέμε. Άνοιξε το, διάβασέ το. Τι λέμε εμείς για τον Αϊνστάιν? Ότι δεν μπορείς να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα αν κάνεις συνέχεια. Α, δεν το έχει πει ο Αϊνστάιν. Το ίδιο... Ποιος το είπε? Παιδιά, θα πει. Οκ, τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν μπορείς να περιμένεις λοιπόν κάτι διαφορετικό από αυτόν τον άνθρωπο αν συνεχίσετε να έχετε την ίδια σχέση. Δηλαδή, αν συνεχίσει να μην θέλεις. Να μην εμβαθύνει στο ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί χωρίζεται. Yeah. Γιατί ούτε την πρώτη φορά σου είπε, ούτε τη δεύτερη φορά σου είπε. Και δεν θα σου πει και τώρα. Δεν θες να μάθεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πλώς νομίζω εγώ ότι έχει εθιστεί στη διεκδίκηση αυτού του ανθρώπου, παιδιά. Σωστό. Ναι. Θέλει να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, ότι μόλις τη χωρίζει, να τον διεκδικήσει και να πάρει την. Δεν μου έρχεται η λέξη τώρα. Την ικανοποίηση. Μπράβο. Να πάρει την ικανοποίηση ότι κατάφερε να τον φέρει πίσω. Είναι απίστευτο. Επίσης, παιδιά, εγώ ξέρετε τι θυμήθηκα. Με αυτό που λέει Σοκ και με τη διεκδίκηση και με, αυτό που... με όλη τη φάση. Ένας φίλος ένα θεώρημα του Αϊνστάιν. Ένα θεώρημα του Αϊνστάιν. Του πραγματικού. Θεωρεί σχετικότητα. Ένας φίλος μου μιλούσε με ένα φίλο του και του λέει ο άλλος. Ρε εσύ, εμείς τι καλά που είμαστε μεταξύ μας. Δεν με πρίζεις, δεν σε πρίζω. Έχω την άλλη 700 τηλέφωνα τη μέρα και δεν πήρες και δεν έκανες. Και του λέει ο άλλος. Ναι, αλλά με την άλλη κάνεις σεξ. Παιδιά, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά να μην απαντάει τρεις μέρες στο τηλέφωνο ο ερωτικός σου σύντροφος από ένα φίλο σου. Το δεν απαντάει και αυτό είναι ένα μήνυμα για αυτόν να το πάρει το μήνυμα και να πάει σε ένα ωραίο κορφοβούνι, να αρμέξει δύο αγελάδες χωρίς σήμα της Vodafone, και δεν θα αρμέξει, μου είπα κατά λάθος μια μάρκα, συγγνώμη, και να ζήσει τη ζωούλα του μόνος του. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά, που λέτε. Τρεις μέρες είναι το μήνυμά του. Θες να δει και το δικό σου μήνυμα. Ξέρεις τι ωραίο μήνυμα υπάρχει. Το κάνεις απενεργοποίηση. Ποιος σε παίρνει, ποιος σε παίρνει. Ναι, ναι. Ποιος παίρνει, δεν καταλαβαίνω. Από σαν χρώ. Εν πάση περιπτώσει. Είναι από την εταιρεία που είμαι. Τι είπατε για μας. Όταν κάποιος κάνουμε έρωτα, παιδιά, απαντάει στα τηλέφωνα. Και έχουμε και τέτοια σχέση. Δεν λέω τώρα νεαρούδια, σου ψώνει το ψάρι στα χείλη κτλ. Τι θα πει δεν απαντάει, τρεις μέρες.
λέει, κάτσε γιατί μπέρδεψε το τηλεφώνημα, δεν είπε μία φορά το μήνα ότι βρίσκονται τώρα. Ναι, ναι. Αλλά το τηλεφώνημα δεν είναι, ναι. Αλλά τι είπε, μπορεί να μην στέλνετε μήνυματα. Τώρα δεν στέλνει ούτε μήνυμα τρεις μέρες. Ναι. Και αυτό δεν απαντάει, και αυτό είναι μήνυμα από αυτόν. Πάρε ένα μήνυμα. Καλέ μου, το στείλανε εμένα όλοι οι τηλεθεατές. Σε μεγάλη πινακίδα γραμμένο. No message is also a message. Βέβαια. Ακριβώς. Γεια σας από το χολιγουτιανό κοτέτσι πια. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ονομάζομαι Ιφηγένεια. Μάλιστα. Και είμαι 22 χρονών. Τι κούκλες που είστε. Έτσι γεννηθήκαμε. Γεια σας. Είμαι σίγουρη. Λοιπόν. Ο άνθρωπος με τον καιρό ομορφαίνει, να ξέρετε. Καλέ, εμένα το λες που δεν έχω ξαναυπάρξει έτσι. Για πες. Λοιπόν, δεν είναι πρόβλημα. Απλά είναι λιγάκι μια ψιλοαπορία που προσπαθώ να την καταλάβω μόνη μου. Ναι. Και δεν είμαι σίγουρη άμα έχω βρει την σωστή απάντηση. Λοιπόν, το 2017, ναι, όταν είχαν ηλικιωθεί τέλος πάντων, έφυγα από Ελλάδα-Γερμανία και γνώρισα έναν τύπο, έναν Έλληνα τέλος πάντων. Που γνωριστήκαμε, ήμασταν κανονικά σχέση μαζί. Περιττώ να πω ότι ήταν και η πρώτη μου επαφή με άντρα. Και το 2018, μετά από ένα χρόνο στην ουσία, χωρίσαμε. Ακούω το μωρό του μέσα. Ανιψάκι μου. Α, εντάξει. Και χωρίσατε, ναι, μετά από ένα χρόνο, ωραία. Ναι, χωρίσαμε μετά από ένα χρόνο. Και έτσι μετά, δηλαδή από το 2018 μέχρι το 2019, έτσι αναλύαμε το γιατί χωρίσαμε και δεν έπρεπε να χωρίσουμε. Χρονιά ανάλυσης, ναι. Αυτό ακριβώς, ακριβώς. Το εκλογικό αποτέλεσμα του περνάμε. Μέχρι το 2020 βασικά, όχι μέχρι το 2019. Μέχρι το 2020. Ένα χρόνο κάνατε σχέση, δύο αναλύατε. Καταπληκτικό. Αυτό ακριβώς. Ανάλυση, λοιπόν, ανάλυση. Και τον Μάιο κάπου εκεί μου είχε πει να τα ξαναφτιάξουμε και αυτά. Και τον είχα πει όχι. Η έρευνα καταλήγει σε κάποια αποτελέσματα, ναι. Είπες όχι. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, το 2020 κάπου τον Μάιο. Ναι, ναι. Ναι. Μου έλεγε να τα ξαναφτιάξουμε και αυτά. Και εγώ τον έλεγα όχι, ότι δεν θέλω και ότι τα λάθη που έκανε μέσα στη σχέση είμαι σίγουρη θα τα ξανακάνει. Σωστό. Ναι. Και έτσι λοιπόν αυτός με πήρε κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο τηλέφωνο και μου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ παντρεύτηκα. Μπράβο, χαίρομαι για σένα και γιατί λέω. Ναι, ναι. Παντρεύτηκε, ναι, ενώ σου είπε να γυρίσεις και το ανέλυε τρία χρόνια. Όταν κάνατε την ανάλυση δύο χρόνια, αυτός δεν είχε κοπέλα, εσύ δεν είχες αγόρι. Εγώ δεν είχα αγόρι, αυτός είχε κοπέλα και συνέχεια με έπαιρνε τηλέφωνο βράδια και τέτοια. Το ξέρεις ότι είχε, ναι. Και σε έπαιρνε, ναι, ήξερα ότι είχε και τον έλεγα κάθε φορά τον μπλόκερνα για να μην μπορέσει να με παίρνει τηλέφωνο. Μπλόκερα, βρε, τον μπλόκερνα. Τον μπλόκερνα. Τον έξερε ο μπλόκαρα και πολύ του είναι του ρήματος αυτού. Να σου πω. Τέλος πάντων. Συγγνώμη, να σου ρωτήσω κάτι. Εσύ, όταν τον μπλόκαρνες, αυτός έπαιρνε για να σε πείσει να τα φτιάξετε όταν με την άλλη. Όχι, αυτός με έπαιρνε γιατί έλεγε ότι δεν μπορεί να με ξεχάσει και ήθελε να δει πώς είμαι. Στοπ, αυτή παντρεύτηκε. Όχι, άλλη παντρεύτηκε. Το τελικό σου ερώτημα για να σε κλείσω. Είναι το τηλέφωνο της μέρας. Ναι, τελικό σου ερώτημα για να σε κλείσω. Ωραία, αυτός ενώ τώρα είναι παντρεμένος. Ναι. Συνεχίζει να με ενοχλεί και να με παίρνει κάθε μέρα σχεδόν τηλέφωνο και να λέει ότι με νοιάζεται. Και ότι θέλει να μαθαίνει πώς είμαι. Και ότι δεν πρόκειται ποτέ να με ξεχάσει σαν κοπέλα και ότι με θέλει να είμαι δίπλα του. Δίπλα του σε τι θέση? Δίπλα του σε θέση φιλική, παύλα ερωτική. Δεν μπορώ να καταλάβω, ούτε εγώ ίδια. Λοιπόν, Ιφηγένεια, να βγάλω την νομοδότηση. Βγάλτε την. Το πληθυντικό. Δεν σε νοιάζεται, παρόπολο τον μπλόκερνες. Άκου τώρα. Ιφηγένεια, άκου να δεις. Εγώ νομίζω ότι αυτός πραγματικά έχει πολλά θεματάκια. Εσύ πάρα πολύ correct το πήγες και πολύ ασχολήθηκες, γιατί προφανώς τον ήθελες. Και αυτός μπορεί να σε θέλει, να μην έχει τα κότσια να αντιμετωπίζει τέτοια σχέση. Δεν ξέρω γιατί, για ποιο λόγο αυτός. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας που δεν τους θέλουμε για πρώτο πρόσωπο. Φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Τους θέλουμε λίγο guest. Αν ο guest συμφωνήσει, πρόβλημά του. Εγώ θα έλεγα να αποχωρήσεις. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που τελειώνουν τη ζωή τους ως guest. Δηλαδή, βλέπε σούκου, βλέπε παράνομα, βλέπε απογεύματα. Εγώ σε ένα θέλω, αλλά με την άλλη έχω κάνει τρία παιδιά. Καταλαβες. Ναι, κατάλαβα. Θα τη χωρίσω κάποια στιγμή και μπορεί, πρόσεξε, για να μην σου πω και βλακίες, υπάρχει βάσιμο ενδεχόμενο πραγματικά να σε θέλει. Ναι, και εγώ αυτό νομίζω, αλλά νομίζω ότι θέλει να το παίζει διπλό ταμπλό. Θα συνεχίσω να με τα κορίτσια. Να έχει την καβάντζα του. Έτσι. Θα συνεχίσω με τα κορίτσια. Δεν σου απαντάω τελειωτικά. Και θα τα πούμε. Εντάξει, κουκλάρα. Έγινε. Καλή συνέχεια.
Εντάξει, ξεκάθαρα το τηλέφωνο της ημέρας, έτσι. Είπες. Ξεκάθαρα το τηλέφωνο της ημέρας, μέχρι στιγμής. Κάτσε, γιατί με ξύνεται το ακουστικό, το έχω πολύ βαθιά. Η Χρυσάνθη μπαίνει μέσα μου πολύ. Σοφία, σταμάτα. Χρυσάνθη, σταμάτα να μπαίνεις μέσα. Χρυσάνθη μου μίλησε και ήταν αχ, στα σωτικά μου έφτασε. Για πες, για πείτε. Τι πείτε, ρε παιδιά, πείτε. Τι να πούμε καλέ τώρα, δεν ξέρω. Ποια είναι η άποψή σα. Όταν ξεκινάω να μιλάω, μου λέτε μην ξεκινάω. Πείτε. Καλά, εννοείται πω. Έλα, ρε, και ένα θέμα που. Μα σε αυτέ τι περιπτώσει, εννοείται ότι τι θέλει. Ο άνθρωπο αυτό μπήκε σε μια διαδικασία. Ενώ η κοπέλα ήταν στη ζωή του, η ζωή του προχώρησε, παντρεύτηκε. Δηλαδή, έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν κρατά έναν άνθρωπο στη ζωή σου που δεν τον θες. Σωστό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτό που είπε εσύ προηγουμένω. Και αυτό σωστό. Και τι βγάζουν οι κατάλαβε. Δηλαδή, εδώ θα ασκήσουμε τα πτυχία μα. Σου λέει, λέει είμαι παντρεμένο. Σου λέει, δεν είμαι παντρεμένο. Παντρεύτηκε όμω κατά τη διάρκεια. Να βάλουμε λίγο ένα εκπληκτικό. Συγγνώμη, άκουσε τι είπε. Λέει, υπάρχει μία που λέει είμαι παντρεμένο και λέει η άλλη είμαι με έναν που δεν είμαι παντρεμένο, αλλά παντρεύτηκε στην πορεία που ήμασταν μαζί. Κατά τη διάρκεια, δηλαδή είναι συγκλονιστικό. Η ζωή, παιδιά, έχει τρελά τέτοια. Υπάρχει ένα. Αυτή τι να πει τώρα. Ένα τραγούδι. Μια λαϊκή ρίση που λέει: το να πατά τη γυναίκα σου είναι συνηθισμένο, το να πατά την κόμενα που το έχει δει γραμμένο. Α, κατά τα άλλα το επίπεδο θα μα πείραξε, λοιπόν, γιατί είμαι μπερδεμένη. Εγώ δεν είπα τίποτα. Είναι ορθωμένη έγκυο, όχου. Εγώ θα το πάρω σήμερα. Όχου τα σωστά τα τραγούδια. Και έβαλε το χέρι στο πίσω κάθισμα έτσι. Πολύ μάλιστα. Να βάλουμε ένα όριο λίγο. Λέω εγώ τώρα. Να βάλουμε ένα όριο. Τη γυναίκα την απατάμε. Την κόμενα όχι. Πού τα είπε διαφορά. Αλλιώς παντρέψουμε. Να με παντρευτείς, να με πατήσεις, ναι. Έλα, ναι, ναι. Να το δεχτώ. Αλλιώς τι. Όχι. Να βάλουμε λίγο, να οριοθετήσουμε λίγο το σε θέλω. Οριοθέτησε. Τον θέλω τον άλλον. Δηλαδή, ναι. Τι πάει να πει θέλω κάποιον, αλλά θέλω και μια γκόμενα που έχω και τελικά έχω και μια άλλη που την παντρεύομαι. Τι πάνε από τον θέλω. Αυτό γίνεται, ρε Σιπινελόπη. Γίνεται, ρε. Γίνεται να θέλουμε παραπάνω. Εγώ ήθελα δύο. Πολύ καιρό. Ναι. Δεν διαφωνώ. Ναι. Να το λέμε όμως, να είμαστε λίγο ξεκάθαροι. Ναι, άλλο αυτό. Γιατί αν δεν το λέμε, είμαστε κάτι άλλο από ξεκάθαρο. Σωστό, σωστό, σωστό. Όχι, αυτό λέμε. Μα γιατί τι σου φταίει ο άλλος ο άνθρωπος, είναι μόνος του, στη Γερμανία, δεν έχει κάνει άλλη σχέση και εσύ τον πιλατεύεις τρία χρόνια και μπορεί να έχει μια ευαισθησία παραπάνω και να μην μπορεί να ξεκολλήσει από σένα που έχεις και άλλη γκόμενα και άλλη και άλλη. Και περνάς πολύ καλά στη ζωή σου. Ναι. Έχεις γίνει πατερούλης. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό για μένα. Ή με θες ή δεν με θες. Με θες, έλα πάρε με. Δεν με θες. Άσε με στην ησυχία μου να εξελιχθώ και να πάω μπροστά. Ναι, ναι. Δηλαδή, υπάρχει άλλη λαϊκή ρίση. Να ακούσω. Οπότε, ποιος το λέγει. Πώς τη λέγαμε. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγαμε. Που λέγανε μια γυναίκα. Einstein. Μην την καθυστερήσω. Einstein. Λοιπόν, άμα δεν τη θέλει τη γυναίκα, μην την καθυστερεί. Ειδικά τη γυναίκα. Γιατί μπορεί να θέλει να κάνει παιδιά, μπορεί να θέλει να κάνει οικογένεια. Όταν μπορεί μια να γυναίκα. Καλά, κανείς δεν μας κάνει κάτι, παιδιά, αν δεν του το επιτρέψουμε εμείς. Ναι, εκτός κι αν είναι όμως σε μια μικρή ηλικία που δεν ξέρει ακόμα ότι κανείς δεν μπορεί να στο κάνει αυτό παρά εσύ. Αυτό το μαθαίνεις με τα χρόνια. Δεν το μαθαίνεις στα 20 σου. Το μαθαίνεις με κάτι τέτοιους. Στα 40 σου το συνειδητοποιείς ότι. Ναι. Α, τελικά εγώ θα μπορούσα να φύγει πιο εύκολα από αυτή την ιστορία. Μέχρι τότε όμως. Καλά, όλα αυτά όμως που ζούμε μας διαμορφώνουν και μας κάνουν αυτούς που είμαστε σήμερα. Γι' αυτό λέω λίγο, παιδιά, να, ναι, να, λίγο πούμε. Να προσέχουμε όταν λέμε σε κάποιον σε θέλει. Γιατί αυτή μπορεί να νομίζει, ναι, με θέλει, τι ωραία, αλλά πώς, αφού έχει γυναίκα. Έχει... Αυτό νομίζει. Άλλο λέμε. Αυτό νομίζει. Ναι, παιδιά, είναι η ηλικία που εμείς λέμε απλά ότι δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Το ότι σας θέλει ένας άνθρωπος δεν σημαίνει ότι σας φέρεται όμορφα ή ότι θα καταλήξετε να είστε μαζί του. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Γιατί αυτός παράλληλα, ναι, φυσικά και θέλει και αυτήν και τη γυναίκα του. Γιατί αυτός είναι βολεμένος. Δεν έχει λόγο να πάρει κάποια απόφαση. Δεν γιατί διαφωνώ. Τα έχει και τα δύο αυτή τη στιγμή. Αυτό λέω να οριοθετήσουμε. Υπάρχει είδος ανθρώπων που είναι και άντρες και γυναίκες, οι οποίοι θέλουν παραπάνω από έναν άνθρωπο, νομίζουν ότι αυτό είναι εφικτό, νομίζουν ότι αυτό είναι οκ, okay, αλλά. Δεν είναι για όλους, okay, έτσι. Και τώρα γιατί παντρεύονται και κάνουν οικογένειες, ας μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Και πόσο χρόνο είναι αυτός και πόσο τον μπορεί. Ναι, να τον πιέζει η οικογένειά του, εσύ πότε θα παντρευτείς και βρήκε τώρα μια κοπέλα και την παντρεύτηκε, αλλά θέλει και την κοπέλα την άλλη να κάνει την παιδιά. Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παράλληλες σχέσεις δεκαετίες ολόκληρες, ναι, μια ζωή ολόκληρη. Υπάρχουν άνθρωποι που δομούν και άλλες οικογένειες. Έτσι ακριβώς. Τι να συζητήσουμε τώρα. Αυτό από μόνο του δείχνει το πόσο προβληματική είναι αυτή η κατάσταση. Αυτό που είπε η Σοφία. Έτσι. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν το κάνει για να απατήσει. Ο άνθρωπος αυτός. Υπάρχει ζήτημα σοβαρό. Ναι, σοβαρό. Μπορεί, γιατί επί 10 χρόνια να έχει δύο γυναίκες. Δεν το κάνει για να απατήσει. Η οποία δεν είναι και πολύ κοντά του. Είναι και εκτός Ελλάδος. Η κοπέλα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Να. Δηλαδή, αυτό τα κάνει τα πράγματα για εκείνο ακόμα πιο εύκολα. Ενώ για εκείνη πιο δύσκολα. Ναι, ναι. Σε όλα υπάρχει μία φιλοσοφική απάντηση. Που είναι πάρα πολύ ωραία και μια πιο κατηνίστικη ανθρώπινη, την αποκαλώ έτσι. Μη λες έτσι το κατηνίστικη, θα πάρει η άλλη κυρία τηλέφωνο. Κυρία Καθήνα, μια σοφίστικη από την άλλη μεριά. Εμείς λέμε, ας πούμε, ότι. Που λέει Πινελόπη και λέμε όλοι, ναι, ναι, ναι. Να, άμα θέλει, θέλει να σε πάρει.
Λέμε ναι σε αυτό. Ναι. Λέει η Σοφία, ναι, αλλά αυτός ταλανίζεται χρόνια. Λέμε και σε αυτό ναι. Δηλαδή ναι. Είναι πολύ επίπεδη η ανθρώπινη. Καλύψτε με, πάω. Ναι, ρε παιδιά. Τα καλύπτουμε, όταν πρώτα είχα διαβάσει και φουρές. Ναι, φουρές. Που, μπαίνεις, που όλοι οι ήρωες έχουν δίκιο από την πλευρά έτσι τους. Έτσι είναι, σωστά. Λοιπόν, είναι λέξεις μέχρι να φτάσουμε εδώ. Ναι, ναι. Το Toyota έχουμε, το Aygo XCT, 1000 κυβικά, 72 άλογα στη γειτονιά σας, στην πλατεία Αμερικής. 72 άλογα, 5 πόρτες. Πάντα μου έκανε εντύπωση. Έλεγα ποια είναι η πέμπτη, τελικά έμαθα το πίσω. Άσπρο. Πολύ ωραίο άσπρο. Έλεγα πέντε εμείς δεν έχουμε. Τέσσερις ναι. Αγοράσαμε. Είστε ακόμα εδώ πέρα, ελπίζω. 14-9-9-9 για το αυτοκίνητο. 211-212-230 για τα τηλέφωνα. Και 6-9 τόσο. Φαντάζεσαι τη Πινελόπη του τηλέφωνο. μετά το break πάλι μαζί. Βλέπαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα εδώ στο διάλειμμα. Βλέπαμε την Κρυσταλία που έκανε τραγουδούς σαν τη Βιτάλη όταν ήταν πιο μικρή. Πόπο ρε. Λάρα, έξι κορίτσι μου. Μιλάς και εσύ. Θα μας λέει. Εγώ δεν το ντρέπομαι γενικά να ξέρετε. Ρε παιδιά, αφού τραγουδάτε, δεν μπορώ μετά από ένα τραγούδι να τελειώνω από μια εκπομπή. Τι. Θα πούμε και ένα τραγούδι. Δεν ξεχνάτε να τηλεφωνείτε, παιδιά, στο 211-212-230 κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της εκπομπής, για να μπορούμε να διαμορφώνουμε την εκπομπή έτσι όπως εσάς σας αρέσει. Και να στέλνετε μηνύματα ή να παίρνετε στο 14-9-9-9 για να μπαίνετε στην κλήρωση για το φανταστικό Aygo. Λοιπόν, τι γίνεται, κορίτσια. Κάτι θυμήθηκα. Τώρα τίποτα, δεν πρέπει να σκέφτεσαι, ούτε να αναπνέεις. Απλά με κοιτάζεσαι. Για να δούμε. Παρακαλώ. Τέλος. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Ποια είσαι? Τι κάνετε, κορίτσια μου, όμορφα. Είμαι η Γεωργία. Είμαστε υπέροχα. Γεια σου, Γεωργία μου. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 40 χρονών. Ναι. Μπορώ να πω ότι μέσα, εδώ πέρα στην εικόνα μου βλέπω την αγαπημένη μου σατανίστρια. Τη λατρεύω. Τη λατρεύω πραγματικά. Η κυρία μου τι δουλέτε? Ναι. Την αγαπώ πολύ. Την αγαπώ πολύ και μου έλειψε από τα ελληνικά σύριαλ, μου έλειψε πολύ. Δεν ξέρουν αυτοί, κατάλαβες, δεν ξέρουν. Ναι. Και τι μπορούμε να σε βοηθήσουμε, για πες μου. Εγώ έχω ένα προβληματάκι αυτό το καιρό, τα 5 χρόνια τα τελευταία. Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα σε πολύ καλό περιβάλλον. Με κάποια λάθη που έκανα στο παρελθόν, αναγκάστηκα τώρα να παντρευτώ κάποιον στο Ηράκλειο. Αναγκάστηκες να παντρευτείς? Αναγκάστηκα, ναι. Είναι περίπλοκη ιστορία αυτή. Ναι, 2020, ναι, μπορώ να παραδεχτώ ότι αναγκάστηκα να το κάνω αυτό. Πριν πόσα χρόνια αναγκάστηκες? Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να έχει γίνει σε μια σύντομη χρόνια. Το γνώρισα 5 χρόνια. Μένουμε μαζί 5 χρόνια. Είναι, πώς να το εξηγήσω... η κολλητή μου στο Tennessee τον λέει controlling freak, δηλαδή είναι, θέλει να ελέγχει τα πάντα, τους πάντες, τα κοινωνικά μου δίκτυα, τα τηλέφωνά μου, να σκαλίζει, να βρίσκει, να ψάχνει. Ο σύζυγός σου όλα αυτά. Ναι, δεν με αφήνει χώρο να αναπνεύει. Δεν παντρεύτηκες από έρωτα, Γεωργία? Όχι. Δηλαδή, παντρεύτηκες στα 35 σου, όχι από έρωτα, γιατί κάποιος σε ανάγκασε να το κάνεις. Θες να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό? Δεν το καταλαβαίνω. Οι καταστάσεις, η ζωή μου με ανάγκασαν. Έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, αλλά οκ, πες μου το θέμα σου για να δούμε αν αυτό έχει σημασία ή όχι. Ναι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τόσο πολύ, γιατί έχω φτάσει σε ένα σημείο το οποίο έχω παραδεχτεί κάποια πράγματα. Ναι. Απλά δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση πλέον που ζω μέσα στο σπίτι μου. Δηλαδή να μην έχω το δικό μου χώρο πλέον. Και νιώθω πολλές φορές ότι είναι σαν να έχω παντρευτεί το πατέρα μου. Ωραία, ποιο είναι το θέμα όμως? Το θέμα είναι αυτό, γιατί μου λένε κάτι... Το θέμα είναι ότι εδώ και 2 χρόνια έχω γνωρίσει έναν άλλον άνθρωπο. Ναι. Αλλά δυστυχώς... Ναι. Δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ μακριά. Είναι στο Τέξας, στο Αμερική. Πώς τον γνώρισες αυτόν, Γιώργο? Γνωριστήκαμε από το διαδίκτυο, από ένα τρισδιάστατο τσάτ, τέλος πάντων. Έτυχε και ήμουν τρισδιάστατο, ναι. Είναι τσάτ το οποίο έχει ανθρωπάκια.
πάνω. Παπαιδί, η Κουρτίδου αναρωτιέται, για να μην το ξέρει η Κουρτίδου πρέπει να είναι δηλαδή πραγματικά κάτι πολύ καινούριο. Για πες το. Όχι, είναι παλιό, είναι παλιό. Οκ. Okay. Είναι... Ναι, είναι παλιό. Είμαι τουλάχιστον τόσο πάνω 10 χρόνια εκεί πέρα. Η παρέα μου είναι όλοι από την Αμερική, δηλαδή η κολλητή μου είναι από το Τένεση. Όλοι είναι από μακριά, αλλά έτυχε πριν 2 χρόνια να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Ωραία. Πραγματικά με συναρπάζει το γεγονός ότι είναι τόσο μακριά μου, αλλά μπορεί να είναι τόσο κοντά μου, όσο δεν μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος που κοιμάμαι μαζί του. Έτσι γίνεται. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το φανταστώ. Τι όμως συμβαίνει. Ποια είναι η ερώτησή σου, Γεωργία? Θα με τρελάνεις. Πριν ένα χρόνο γνωριστήκαμε και από κοντά, ήρθε ο άνθρωπος εδώ. Ναι. Περάσαμε έτσι μια εβδομάδα ωραία. Και αυτό που θέλω να... Ολοκληρώσατε τη σχέση σας? Ναι. Με control freak σύζυγο και τα κατάφερες μια εβδομάδα να είσαι μακριά, πώς τα κατάφερες? Ναι, κοίταξε να δεις. Όταν έλειπε στη δουλειά, ξέρεις, πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω εκείνο, αυτά. Ποια είναι η ερώτηση? Η ερώτηση είναι ότι... Τι μου συμβουλεύετε να κάνω στο γεγονός πώς να ξελασπώσω τη ζωή μου και να μπορέσω να συνεχίσω τη ζωή μου με τον άνθρωπο που θέλω. Αυτό. Γεωργία, δεν μου δίνεις την πιο σημαντική πληροφορία, που είναι γιατί παντρεύτηκες έναν άνθρωπο που δεν αγαπάς. Πώς εγώ να σου απαντήσω σε αυτό που με ρωτάς? Το παντρεύτηκα γιατί είχα φτάσει σε ένα σημείο που ήμουνα σε κίνδυνο να χάσω το παιδί μου από το πρώτο μου το γάμο. Και έπρεπε σε εισαγωγικά να βολευτώ κάπως, να κατασταλάξω, να καταλαγιάσω. Άκουσε. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που δεν μπορώ καθόλου να το χειριστώ το τηλέφωνο, γιατί δεν ξέρω τι να σου πω. Με έχεις μπερδέψει πάρα πολύ. Είναι μπερδεμένη ιστορία. Ωραία. Θεωρείς αυτή τη στιγμή ότι με ένα παιδί το οποίο έχει φύγει από ένα γάμο που προφανώς ήταν κακός γάμος, μπήκε σε έναν άλλον, μισό λεπτά και να ολοκληρώσω, ο οποίος είναι επίσης κακός γάμος. Θέλεις να φύγεις και από αυτόν, μπορείς να φύγεις τώρα από αυτόν τον γάμο? Δεν το ξέρω αυτό. Ποιος το ξέρει? Δεν το ξέρω αυτό, πραγματικά. Ξέρεις τι γίνεται όμως, συνεχίζεις να μπλέκεις πολύ τη ζωή σου. Δυσκολεύεις πάρα πολύ τη ζωή σου. Πρέπει να την απλοποιήσεις. Η χαρά της ζωής βρίσκεται στην απλότητα. Το έχεις κάνει λίγο μπάχαλο το πράγμα. Δεν ξέρω πώς να σε βοηθήσω. Πρέπει να το συζητήσω με τα κορίτσια. Εγώ θα σου έλεγα, αν έχεις και άλλες πληροφορίες να μας δώσεις, μπορείς και να μας ξαναπάρεις τηλέφωνο. Αν δηλαδή ακούσεις, γιατί τώρα οτιδήποτε πούμε βασίζεται λίγο σε υποθέσεις. Καταλαβαίνεις. Οπότε δεν ξέρω. Εγώ δηλαδή θα σου έλεγα. Φυσικά και να χωρίσεις και να πας με τον άνθρωπο που είσαι ερωτευμένη, γιατί αυτό είναι η ζωή, χαρά. Όχι να βρίσκεσαι. Αλλά εσύ μπήκες μόνη σου σε αυτή την τρύπα. Μπήκα μόνη μου και θελώς. Ναι, αλλά βασανίζεσαι. Έχεις έναν άνθρωπο που σε ελέγχει. Τέλος πάντων, πρέπει να σε κλείσω, γιατί έχει περάσει η ώρα. Ναι. Σε φιλώ και αν θες ξανατηλεφώνησε, Γεωργία. Σας αγαπώ πάρα πολύ, πραγματικά σας αγαπώ πάρα πολύ. Και να σας πω κάτι, ίσως χρειαζόμουν να το πω σε κάποιον πιο πολύ. Ναι, καλά έκανες. Απλά θα ήθελα να μας ξαναπάρεις, να μας πεις και άλλες πληροφορίες. Κλείνομαι και πνίγομαι εγώ, προσωπικά εγώ. Ναι. Και πρόσεξε, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι το παιδί σου, αλλά όλο αυτό το πράγμα το παίρνει μέσα του, Δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει τίποτα. Παριστάνω ότι είναι ευτυχισμένη, είμαι ευτυχισμένη. Μπορεί να μην ξέρει, αλλά μπορεί να νιώθει. Τα παιδιά μας νιώθουν. Σε αφήνω γιατί μου φωνάζουν. Σε φιλώ. Φιλάκια, γεια. Ευχαριστώ. Παιδιά, επειδή μας τηλεφωνείτε εδώ, ακούστε μόνοι σας τα λόγια που χρησιμοποιείτε. Εδώ, δηλαδή, βάλτε και άκουσε το τηλεφώνημα. Λες, το παιδί μου δεν ξέρει τίποτα. Παριστάνω ότι είναι ευτυχισμένη. Το παιδί σου δεν μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται αυτό. Είναι πάρα πολύ άδικο για τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα να παριστάνεις. Παριστάνω την ευτυχισμένη. Δεν υπάρχει αυτό σαν έκφραση. Δεν θα έπρεπε καν να σου περάσει από το μυαλό. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να είσαι ευτυχισμένη για να μην χρειάζεται να το παριστάνεις. Είναι απίστευτο πόσο αδικούμε τον εαυτό μας και τον βάζουμε σε διαδικασίες. Τίποτα δεν μπορεί να σε αναγκάσει, ούτε να μπει σε ένα γάμο, ούτε να μην μπορείς να βγεις από αυτόν, όσο δύσκολη και να είναι η κατάσταση. Παιδιά, χαόθηκα μόνο εγώ ή το πήρατε κι εσείς αυτό? Είναι μέσα μη χαόθηκε. Πολύ. Ήσουν και πολύ κυρία και στο τέλος είπες ξαναπάρε μας και τα λοιπά. Εγώ αλήθεια με εκνεύρισε κάποια στιγμή. Και, εγώ. Και με εκνεύριζε, ξέρεις πότε, όταν έδινε πληροφορίες που κατά τη γνώμη της δεν ήταν σημαντικές. Ότι ας πούμε για παράδειγμα μπήκε σε έναν γάμο γιατί δεν είχε το παιδί την
Το οποίο είναι βοήθεια. Αυτό προσπαθώ. Γιατί και εγώ ξέρω, επειδή δεν επιτρέπεται να μιλήσετε εκείνη την ώρα, δεν καταλάβαινα αν αυτό που ακούω. Ούτε εγώ κατάλαβα. Είναι βοηθητικό. Γιατί για μένα το πιο σημαντικό από όλα είναι να μου πει τι έγινε στον πρώτο γάμο. Ναι. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ναι, ναι. Δηλαδή, το λέει πολλές φορές ότι πάρα πολύ συχνά ο κόσμος λέει άλλα και άλλα είναι τα θέματα. Δηλαδή μας λέει τώρα να αφήσω τον άντρα μου αυτόν που τον πήρα χωρίς να φταίει αυτός, γιατί ήθελα να καλύψω το παιδί από τον προηγούμενο γάμο και να πάω με έναν που κάνω τσάτ στο Τέξας και είναι πάρα πολύ καλός από το Τέξας. Όλοι είναι καλοί από το Τέξας. Ναι, όλοι είναι καλοί από πολύ το Τέξας. Σημαντικό. Όλοι είναι καλοί από το Τέξας. Βγάζει πολύ καλό υλικό αν τρώνε το Τέξας. Βγάζει καλούς άντρες. Όποιος είναι μακριά κούκλα μου είναι πάρα πολύ καλός. Εννοείται θα τα βρεις καλύτερα στο τσάτ από ότι στο κρεβάτι σου. Επίσης, ρε Γεωργία, δεν ξέρω αν ο άντρας σου, το γεγονός ότι σε καταπιέζει τόσο πολύ ψάχνοντας όλα αυτά τα πράγματα που ψάχνει, το κάνει γιατί προφανώς έχει κάτι να βρει. Δεν είναι αυτό το θέμα, παιδιά. Το θέμα είναι ότι δεν μας λέει το πραγματικό πρόβλημα που λες, γιατί δεν το γνωρίζει, δεν μπορεί να το αποδεχτεί η ίδια. Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Είναι αυτό που είπες. Αισθάνεται η γυναίκα αυτή. Πάρα πολύ χαωμένη, Σοφία. Ναι, ξεκάθαρα αισθάνεται ενοχικά. Αν προσέξεις, γι' αυτό λέω προσέξτε τις λέξεις που επιλέγετε. Για να περιγράψετε μια κατάσταση. Λέει, δεν είπε θέλω να βρω τον τρόπο για να είμαι ευτυχισμένη. Λέει για να ξελασπώσω. Mm. Πώς θα ξελασπώσω. Mm. Ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται ενοχικά θεωρεί ότι οι επιλογές του τον οδήγησαν εδώ και αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι δεν το αξίζει η ευτυχία του προφανώς. Δεν τον ενδιαφέρει να ευτυχήσει. Αλλά να νομίζουν οι άλλοι ότι είναι ευτυχισμένος, να μπαλώσει τις καταστάσεις και όχι να βάλει γερά θεμέλια για να χτίσει ένα καινούριο. Αφού λέει κοδόμημα. Να ξελασπώσω, θέλει. Θέλει να είναι. Εννοείται με λάθος τρόπο, παιδιά. Να καλύψει. Σου λέει, θα ρίξω από πάνω μια μπολιά. Όχι. Έχει δίκιο. Να ξελασπώσω. Είναι μια κακή λέξη που τη λέμε όταν έχουμε κάνει κάτι κακό. Ναι, κορίτσι μου, αλλά όταν θέλει να χωρίσει αυτόν και να πάει με τον άλλο, δεν είναι ξελάσπωμα. Είναι καινούργια ζωή. Αυτό σου λέω. Γιατί δεν λέει, θέλω να ευτυχήσω, παιδιά. Θέλω να ερωτευτώ έναν άνθρωπο. Τώρα. Αυτό σου λέω. Λέει, θέλω να ξελασπώσω. Δεν θέλει να το κάνει επιφανειακά. Είναι βουτυγμένη πολύ στη λάσπη. Ναι. Είναι ψέματα με έναν άντρα, κάνει ψέματα το παιδί της, τον ήθελε για να τον εκμεταλλευτεί επειδή δεν είχε άλλο άντρα και τώρα γουστάρει έναν άλλον και κάνει κρυφά σεξ. Ελάσπη είναι αυτό. Βούρκωσε. Δεν μπορεί άλλο. Αυτό να φύγει. Όμως θεωρεί ότι δεν της αξίζει η ευτυχία της. Γιατί αν προσέξει τα λεγόμενά της, όχι. Και το λέει και για το παιδί. Λέει, το παιδί δεν ξέρει τίποτα. Παριστάνω ότι είμαι ευτυχισμένο. Δεν πρόκειται να καταλάβει. Ναι, αλλά πήρε τηλέφωνο γιατί είναι... θέλει αυτόν τον Τέξας και θέλει να φύγει μαζί του. Πάλι κάτι επιπόλαιο, ε. Ναι. Πάλι σε έναν άνθρωπο που δεν τον γνωρίζει, δεν ξέρει καν πώς θα εξελιχθεί. Δεν έχετε ζήσει καθόλου μαζί. Εμένα μου κάνει πάλι μια επιπόλαιο κίνηση. Απλώς. Ναι. Εγώ απλώς αυτό που λέω να μην τον χαρακτηρίζουμε, ναι, γιατί ναι. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Μπορεί να βρίσκεται σε πανικό αυτή τη στιγμή σε οτιδήποτε και σίγουρα εμείς σε 5 λεπτά. Ναι, απλώς θέλω να πω ότι σε 5 λεπτά δεν έχουμε κάνει εικόνα της κατάστασης. Ναι, δεν ξέρουμε καν τι έγινε πριν. Για κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Πώς να σου πω, ντιβάνι 30 ετών. Παίρνουμε ένα τηλέφωνο, σε 3 λεπτά λες. Είχαν έναν άντρα και έκανα ένα παιδί μαζί του. Επειδή δεν τα πήγαινα καλά, βρίσκω έναν άλλον για να μην είναι το παιδί κούφιο. Με αυτό να περνάω πάρα πολύ άσχημα. Και κάνω τσάτ με έναν τρίτο. Και λέω να φύγω με τον τρίτο, ενώ έχω κάνει κρυφά ερωτό με τον τρίτο, και ταυτόχρονα το παιδί δεν ξέρει τίποτα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω 5-6 φορές τη λέξη επιπόλαια. Ακριβώς. Γιατί είναι και το τηλέφωνο έτσι. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Αν κάτσουμε και μιλήσουμε και δούμε ότι ο πατέρας σου σε φερόταν πολύ άσχημα και ψυχαναλυτικά έχεις 4 λόγους να φέρεσαι έτσι, να νιώθεις ότι σου αξίζει, αυτό δεν το ξέρω. Πάντως είναι από τις φορές που θα πρότεινα και εγώ και νομίζω και η Σοφία που είναι ειδικός θα συμφωνήσει να συμβουλευτείς έναν ειδικό. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Είναι από τις φορές που νομίζω πώς πρέπει να πας να μιλήσεις με έναν ψυχολόγο. Ναι, παιδιά, ζητήστε βοήθεια. Υπάρχουν άνθρωποι που σπουδάσαν. Μην φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σου. Είμαι η Βάσια. Γεια σου, Βάσια μου. Είμαι 27. Και? Και θέλω τη γνώμη σας για κάτι. Βέβαια. Λοιπόν, εγώ έχω 2,5 χρόνια σχέση. Mm. Είναι 27 και εκείνος. Ναι. Και νομίζω ότι δεν έχουμε τα ίδια θέλω. Ότι μέχρι τώρα πήγαινε καλά. Αυτό λέμε τώρα που να ξέρουμε τι θέλουμε, τι νομίζουμε ότι θέλουμε. Για πες μας λοιπόν, τι σημαίνει αυτό που μου λες, θες να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένη. Ναι, ναι. Λοιπόν, όλοι έχουν αρχίσει, έχουμε συζητήσει για συγκατοίκηση. Mm-hmm. Και είμαστε με διαδικασία, ψάχνουμε, κάνουμε το κουμάντο μας, χρήματα στην άκρη, να ψάξουμε να βρούμε σπίτι κλπ. Και έχει γίνει μια συζήτηση να δούμε αν τα βλέπουμε ίδια τα πράγματα. Mm-hmm. Και μου λέει εκείνος, μέχρι το 35, δεν θέλει να κάνει οικογένεια, ούτε παιδί, ούτε τίποτα. Mm-hmm. Οπότε, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Πρέπει να πάρω μια απόφαση
κάπως νωρίς, γιατί μετά μπορεί να το μετανιώσω. Κάτσω μαζί του. Μισό λεπτό, για να καταλάβω ναι. αυτό που μου λες. Εσύ έχεις το μυαλό σου ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο θέλεις να κάνεις οικογένεια και αυτός έχει ένα άλλο χρονοδιάγραμμα το οποίο δεν συμβαδίζει με το δικό σου, από ό,τι καταλαβαίνω. Σωστά. Ωραία. Άρα η σκέψη σου είναι πια να χωρίσεις, να τελειώσεις αυτή τη σχέση. Ναι. Γιατί το σημαντικότερο για σένα είναι το χρονοδιάγραμμα και όχι το τι αισθάνεσαι ναι. για έναν άνθρωπο που ήρθε στη ζωή σου. Αισθάνομαι πράγματα. Δεν θέλω κάποιον άλλον. Μαζί του θέλω να είμαι. Ναι. Είμαστε καλά μαζί. Απλά εκείνος μου κόβει τα φτερά. Έτσι νιώθω. Ναι. Ότι όταν μου λέει ότι εγώ μέχρι τότε δεν θέλω τίποτα άλλο, θέλω απλά να είμαστε μαζί. Ναι. Δεν με αφήνω να ονειρευτώ και εγώ μαζί του πράγματα. Γλυκιά μου, είναι τόσο σχετικά όλα αυτά πραγματικά. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχει πάντα ένας χρονικός περιορισμός, γιατί υπάρχει και βιολογικά. Για τις γυναίκες τουλάχιστον υπάρχει βιολογικά ένας περιορισμός. Ναι. Ως προς τη μητρότητα. Αλλά σίγουρα, παιδιά, το να βάζουμε στο μυαλό μας χρονοδιαγράμματα τα οποία είναι τόσο αυστηρά που λένε ότι εγώ μέχρι τα 35 μου πρέπει να έχω κάνει παιδί και να είναι πιο σημαντικό να τηρήσω αυτό το χρονοδιάγραμμα από το να αφαιθώ στον έρωτα και στην αγάπη για έναν σύντροφο που ήρθε στη ζωή μου. Πέστα. Νομίζω ότι πραγματικά απέχει αυτό. Μα αυτό το ζούμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, το ζούμε τον έρωτα. Να πάει η σχέση λίγο παρακάτω. Ναι, απλά δεν υπάρχει. Το λάθος είναι αυτή η όρη που χρησιμοποιούμε. Κατάλαβες αυτό που δεν μου αρέσει εμένα. Να πάει παρακάτω, ναι. να το βλέπουμε σοβαρά. Δεν υπάρχει, παιδιά, παρακάτω. Γιατί πάει παρακάτω, δηλαδή. Κάποιοι άνθρωποι δεν κάνανε παιδί και έχουν πάει πολύ, πολύ πιο παρακάτω από άλλους. Είναι όλα πάρα πολύ σχετικά. Το σημαντικό είναι να βρεις την ευτυχία σου. Η οποία με αυτά, όλα τα κοινωνικά πρότυπα τα οποία βομβαρδιζόμαστε, δεν γνωρίζουμε ούτε οι ίδιοι τι είναι αυτό που θέλουμε πραγματικά και ποια είναι η ευτυχία μας. Δηλαδή, ναι. δεν μπορούμε να διαλέγουμε την κατάσταση ότι για μένα είναι σημαντικό να κάνω ένα παιδί μέχρι τα 35 μου, ασχέτως με το ποιος θα είναι ο πατέρας αυτού του παιδιού, ενώ μπορεί να έχω έναν άνθρωπο τον οποίο τον αγαπάω και είναι ο σύντροφος της ζωής μου. Και απλώς, ας πούμε, δηλαδή για 5 χρόνια, δηλαδή δεν σου είπε ο άνθρωπος ότι εγώ δεν θέλω να κάνω παιδιά ποτέ. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι, αν μου πεις δηλαδή ότι απέχεις τόσο πολύ ότι εσύ θες οπωσδήποτε, είναι το όνειρο της ζωής σου να κάνεις παιδιά και κάποιος άλλος άνθρωπος δεν θέλει, εκεί σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτείς. Γιατί μπορεί να. Δεν είναι εύκολο να κάνει κάποιος πίσω σε κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό. Ναι, αλλά εγώ πού ξέρω τι θα μπορώ να κάνω όταν το θέλει εκείνος. Αγάπη μου, ναι, πού ξέρεις τι θα θες εσύ, τι θα θέλει αυτός, τι θα γίνει. Ναι. Πού ξέρουμε, βρε παιδιά μου, αν θα ζούμε σε 5 χρόνια και τι. Δηλαδή είναι απίστευτο. Γι' αυτό λέω ότι. Δεν ξέρω τι να πω. Παιδιά, το μόνο που υπάρχει είναι το εδώ και τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Διαφορετικά θα βάζουμε συνεχώς, αναβάλουμε την ευτυχία μας θέτοντας προϋποθέσεις. Λες, θα είμαι ευτυχισμένη όταν κάνω ένα παιδί. Και όταν κάνεις παιδί, θα δες μια άλλη προϋπόθεση και μετά μια άλλη. Ζήστε το τώρα, παιδιά. Το μόνο που υπάρχει είναι το εδώ και τώρα. Σκέψου καλά, αν γουστάρεις αυτό το πράγμα. Τώρα είμαι ευτυχισμένη. Το θέμα είναι να έχω και κάποια θεμέλια για αργότερα. Ναι, θέλω να μιλήσω κι εγώ. Ναι. Παρεμβαίνουν εδώ οι φίλες μου. Δεν κατάλαβα, θέλεις να. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, το συζητάμε με τα κορίτσια. Σε ευχαριστούμε, παιδιά. Είναι απίστευτο. Κάτι από φοβερή υπομονή. Ναι. Και εγώ δεν μπορώ όταν εκνευριζόμαι να μιλήσω, παιδιά. Συγγνώμη. Αλήθεια. Ναι, ναι, με. Φτάνει σε ένα σημείο που λες τι να εξηγήσει. Λέω ότι αν ήμουν στο τηλέφωνο, ούτε στο προηγούμενο του αυτό, μάλλον τα μαλλιά αυτά είναι. Δεν θα είναι. Η φράση είναι η πρώτη τρομακτική. Μέχρι τα 35 δεν θέλει παιδί. Ναι. Να το φοβάσει τον άνθρωπο αυτό που βάζει τέτοιο όριο. Ναι. Μέχρι τα 35 δεν θέλω. 35, 36 και μία μέρα. Αυτό τώρα τι τραβάει από το σπίτι του. Τι ζόρια έχει φάει, τι κολλήματα. Δεύτερο δική σου φράση. Δεν μπορώ να ενωρευτώ μαζί του. Ναι. Ναι. Να σας ακούω. Τι εννοείς δεν μπορώ να ενωρευτώ μαζί του. Πού μεγαλώνετε, ρε παιδιά. Τι είναι οι διδαχές που παίρνετε. Ότι το όνειρο εμπεριέχει μέσα τι. Στεφάνι και παιδί. Αλήθεια τώρα. Εν έτη 2020. Δεν ξέρω, είπε στην τελευταία σου λέξη. Εκείνη που τα πήρα και λέω τη Σοφία, κλείσει την κοπέλα να μιλήσουμε. Δεν ξέρω, λέει. Εγώ λέει, κι αν δεσμευτώ και μετά δεν. Και πρέπει να βάλω κάποια θεμέλια. Ναι, κάποια θεμέλια μετά. Να τρομάξω τώρα ή πιο ύστερα. Δεν φταίνει. Εντάξει, παιδιά, είναι αυτά που ακούμε. Και εμείς δεν είμαστε χαμίνια. Και εμείς δεν φυτρώσαμε. Και εμείς από οικογένειες είμαστε. Και εμάς ήταν οι στηρητικές οικογένειές μας. Ή, ας πούμε, ξέρω εγώ, πιο παλιά μυαλά. Αλλά ρε, παιδιά, δεν ξέρω. Αυτό λέω το ότι είμαστε πλέον σε μια εποχή που δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που θέλουμε πραγματικά. Η κοπέλα αυτή έχει μεγαλώσει νομίζοντας ότι το όνειρο της ζωής της είναι να κάνει παιδιά. Αν αυτή η κοπέλα γεννιόταν σε μια ζούγκλα,
Δεν θα ξέραμε αν θα έχει αυτό το όνειρο, καταλαβαίνεις. Ας τη ζούγκλα, ρε παιδί μου. Ναι. Πάμε τώρα εδώ στη δυτική κοινωνία. Ακούστε λίγο. Ναι. Δεν είναι κακό το όνειρο της ζωής μιας κοπέλας να είναι. Όχι, να δεν είπε κανείς αυτό. Όχι, ναι. Άλλο θέλω να πω. Παρένθεση. Αλλά αν θέλεις αυτό, τότε βρίσκεις έναν άνθρωπο που έχει το ίδιο όνειρο. Μπράβο. Αν θέλεις να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο που κατ' εμέ μια χαρά κάνουν το κουμάντο τους τα παιδιά, ωραία, ωραία, να πάνε να ζήσουν μαζί. Κάτσε να ζήσετε λίγο μαζί. Μια ξαδέρφη μου λέει ότι άμα δεν κοιμηθείς και δεν ξυπνήσεις με έναν άνθρωπο, δεν τον ξέρεις. Κάτσε να κοιμηθείτε, να ξυπνήσετε. Ένα πώς χρόνο. Είστε σίγουροι. Δύο. Περάστε ωραία. Χαρείτε τον ερωτά σας και βλέπεις. Και μπορεί και να χωρίσεις. Και αν χωρίσεις, τι θα γίνει. Θα έρθει το τέλος του κόσμου. Συγγνώμη, και μπορεί και κάτι άλλο. Σε δύο χρόνια αυτό θα θέλει, παιδί. Ακριβώς. Και να μην θέλεις εσύ. Πού το ξέρεις. Αυτά δεν τα ξέρεις. Δηλαδή, εσύ μπήκες τώρα σε μια ρότα που έβαλες πρώτη και πας. Εγώ θέλω παιδί, αυτό δεν θέλει. Εγώ θέλω παιδί, αυτό δεν θέλει. Πού ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Αλήθεια τώρα. Και εκείνος μπορεί να την οριοθετεί έτσι, γιατί σίγουρα έχει φάει την πίεση. Και εκείνος από εκείνη ότι θα ζήσουμε, θα βάλουμε τώρα, ξέρεις, δεν το πρόγραμμα. Θα δρομολογήσουμε ότι σιγά σιγά θα κάνουμε παιδί. Μια παιδιά, δεν είναι έτσι, παιδιά. Ω Θεέ μου. 27 χρονών, τα μυαλά πραγματικά. Καταρχάς, 27 χρονών εγώ ήμουνα στη δεύτερη σχολή μου. Παίζει και ρόλο βέβαια έτσι. Μήπως όλο αυτό ο φόβος που έχει δημιουργηθεί με όλο αυτό το πράγμα με τον COVID έχει κάνει τους ανθρώπους να θέλουν να βάζουν όρια και. Δηλαδή, τι είναι θέμα τριών μηνών. Παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι μόνο COVID. Επειδή τρώμε πολλά σκαλώματα κατά καιρούς, γιατί είπε και όλες χαρακτηριστικά, δεν ξέρω αν θα μπορώ όταν εκείνος θα θέλει. Η επιστήμη, ναι, είναι το άγχος του ηλικιακού και είναι μόλις 27. Ακριβώς, όχι, ναι, είναι 27. Έχουν μειωθεί τα ωράρια της. Παιδιά, εσύ, αν κάποιος είναι το όνειρο της ζωής του να κάνει ένα παιδί, θα βρεθεί ο τρόπος και θα κάνει ένα παιδιά, παιδί. Ή θα υιοθετήσει ένα παιδί ή θα έρθει το παιδί στη ζωή του. Ναι, ή θα πας να καταψύξεις τα όρια σου, λοιπόν, αφού θέλεις τα δικά σου και είσαι 27. Είναι πολύ μικρή, είσαι 37 και 40 και 45. Αν όμως το όνειρό σου είναι να κάνεις ένα παιδί σε έναν γάμο, με ένα εξοχικό δεύτερο που θα έχετε, με ένα αυτοκίνητο εσύ ένα αυτός, με τη μάνα σου πολύ κοντά για να βοηθάει, με δύο δουλειές που θα είναι περίπου δημοσιοπαλληλίστηκες να μπορείτε να έχετε λεφτά σταθερά, αλλά και να μην βαριέστε, τότε το πιθανότερο να μην το πετύχεις. Γιατί τα όνειρά μας τα έχουμε βάλει σε τόσους κύκλους και τετράγωνα που είναι αδύνατον. Τα έχουμε φρακάρει. Είναι σαν να έχεις ένα μυρμήγκι και του κλείνεις το δρόμο συνέχεια. Δεν πρόκειται να φτουρήσει όνειρο εδώ, κοπέλα γλυκιά. Και 35 να γίνεις και 36. Ναι, ακολούθησε τη ροή της ζωής. Είσαι σε μια ωραία σχέση και περνάς καλά. Μην βάζεις προβλήματα στον εαυτό σου και εμπόδια. Καλά, λέει η Σοφία. Πρέπει να μην κάνουμε εκπομπή όταν έχουμε. Έτσι. Όταν έχουμε νεύρα. Λοιπόν, και πώς θα ακολουθήσεις τη ροή της ζωής που λέει η Πινελόπη, θα πάρεις το ωραιότατο αυτό το Toyota Aygo και θα την ακολουθήσεις ο δικός. Και θα σου πω το σημαντικότερο. Με τρία παιδιά. Ναι, με τρία παιδιά. Λοιπόν, γιατί πρόσεξε με τώρα, δεν το πιστεύεις αυτό σου πω. Το Aygo προσφέρει χώρο αποσκευών 8 λίτρων, ικανό για να αποθηκεύσετε όλα τα απαραίτητα. Καταλαβαίνεις τι είναι αυτό. Το αυτοκίνητο για να κάνεις οικογένεια. Τελείωσε. Στέλνεις το 14999 και όλα θα δρομολογηθούν μόνα τους. Και επιστρέφουμε μετά το break. 200 λίτρα νερό. Σε παρακαλώ. Μαρία 50. Ήμουν ομοφιλόφιλη, θέλω τη φίλη μου, το ξέρει ο άντρας μου. Μαρία 22-28. Γερμανία 10 μήνες, δύο παιδιά από δύο γυναίκες, τον θέλω, με θέλει. Έλενα 45. Να τα βρει με πρώην. Τι είναι αυτό, δεν θυμάμαι. Ιφηγένεια 22. Παντρεύτηκε ενώ ήμασταν μαζί. Α, τέλειο! Πολύ ωραίο. Τρισδιάστατο τσάτ, Τέξας, Γεωργία 40. 2,5 χρόνια διαθέτει γάμο μετά τα. Δεν θέλει γάμο μετά τα 35. Ναι. Ποιο ήταν το τηλέφωνο? Τι να πρωτοδιαλέξεις είναι εδώ η φάση, δεν ξέρω. Ή το τσάτ, ή τα δύο παιδιά. Τα δύο παιδιά. Αυτός που ήταν παντρεμένος, που δεν ήταν παντρεμένος και παντρεύτηκε κατά τη διάρκεια. Παιδιά, όποιο και να είναι το τηλέφωνο της ημέρας, θέλω να μας πάρετε, να μας στείλετε, τι είναι το τρισδιάστατο τσάτ. Τι είναι ιδέα. Ότι κάνεις τσάτ, ο άλλος είναι 3D. Δεν το κατάλαβα. Όχι, και είπε, λέει, έχει ανθρωπάκια. Τι ανθρωπάκια. Ναι, δηλαδή τρισδιάστατο τον βλέπεις τον άλλο. Δηλαδή, τι είναι αυτό, virtual reality. Τέλος πάντων, στείλτε μας. Τον γνωρίζεις τον άλλο. Δεν ξέρει τι είναι, παιδιά, όλοι και είναι. Είπε, όλοι μου οι φίλοι είναι από εκεί. Πραγματικά. Oh my god, girl, στείλτε μας τι είναι. Έλα, η Bluetooth θέλει ένα τηλέφωνο. Τσάτ Τέξας. Τσάτ Τέξας. Το τρισδιάστατο τσάτ.
Θέλουμε ωραία ιστορία. Αύριο θα ξέρουμε και τι είναι. Αύριο περιμένουμε απάντηση. Ναι, οι φίλοι από το Τσένεσι. Καλά, χαμηλά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο. Και.